Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε τώρα να βρούμε τη Μελίνα Τσέλιου για το ιατρικό θέμα της ημέρας πρωτίστως, αλλά θα ξεκινήσουμε να δώσουμε μια απάντηση με αφορμή τις δύο εκπομπές που κάναμε εδώ στο Sky Παρασκευή και την προηγούμενη Παρασκευή με συντονιστή τον Άρη Πρωτοσάλτε και τη δική σου συμμετοχή βεβαίως για τα γενώσιμα, τα φάρμακα. Φύγαμε από την ασφάλεια και περάσαμε αυτή την Παρασκευή σε ποιο θέμα ουσίας, Μελίνα. Μιλήσαμε για το θέμα της τιμής και ανοίξαμε το θέμα της υπερτιμολόγησης, που πρέπει να σας πω ότι βάλαμε τον δημόσιο διάλογο. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να συζητούσαμε αυτό το θέμα ακόμα περισσότερο και να ακουγόντουσαν ακόμα περισσότερες φωνές. Στην τηλεόραση όμως δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς που με τα σχόλιά σας. Τα θετικά, τα περισσότερα ήταν θετικά σχόλια που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Μας εμψυχώνεται να συνεχίσουμε. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και εσάς που με ευπρεπή τρόπο διαφωνείτε μαζί μας και μάλιστα είπατε ότι την Παρασκευή έδωσα τιμές τόσο για την κλαριθρομικίνη όσο και για την ομεπραζόλη, τιμές οι οποίες είναι, βλέπουμε μια πολύ έντονη υπερτιμολόγηση σε ό,τι αφορά το γενώσιμο φάρμακο, το ελληνικό, το επώνυμο γενώσιμο φάρμακο και το πρωτότυπο φάρμακο. Και έχετε δίκιο που αναφέρετε ότι σε ό,τι αφορά την γαστροπροστασία, την ομεπραζόλη, έδωσα τιμή για το επώνυμο γενώσιμο φάρμακο σε σύγκριση με το πρωτότυπο, η οποία περιέχει πολλά περισσότερα δισκεία. Δηλαδή, Εύα Κωνσταντίνε, στο πρωτότυπο στα 14 δισκεία η τιμή είναι 18 ευρώ και 76 λεπτά, και πρέπει να σου πω ότι στα 28 δισκεία η τιμή είναι 33 ευρώ. Λοιπόν, απλά πρέπει να σας πω το εξής, μήπως να αναρωτηθούμε λίγο γιατί στην Ελλάδα τα φάρμακα της γαστροπροστασίας συνήθως είναι με τα διπλάσια δισκεία και βγαίνει διπλάσια τιμή. Έτσι, απλά να το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και να απονειρευόμαστε σε αυτό. Πάμε λοιπόν στην ιατρική είδηση της ημέρας. Επειδή πλησιάζει 8 του Μάρτη και γιορτάζουμε, το ξέρεις πολύ καλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, Κωνσταντίνε, στην Εύα απευθύνομαι. Λοιπόν, θα ασχολούμαστε περισσότερο με τα θέματα υγείας. Λοιπόν, θα σας πω ότι και νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλας έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι γυναίκες εκείνες οι οποίες ακολουθούν τακτικά και κάνουν το τεστ Παπα-Νικολάου έχουν πολύ πιο έντονες, πολύ πιο δυνατές πιθανότητες, ακόμη και αν διαγνωστεί ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας, να είναι ιάσιμος στο 92%. Μελίνα, όταν λέμε τακτικά, μια φορά το χρόνο κοίταξε, ή δύο. Κοίταξε να δεις, η γυναίκα η οποία έχει σεξουαλικά ενεργή ζωή, κάθε χρόνο καλό είναι να κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου. Εάν η γυναίκα, και τελειώνω, άνω των 30 ετών, σε τρία συνεχή έτη δείξει ότι δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα, μπορεί να το κάνει κάθε τρία, σύμφωνα με τον, με τον Αμερικανικό Έτσι, Οργανισμό που ασχολείται με τον καρκίνο. Από την Ουψάλα και τη Μελίνα Τσέλιο, όπως πάντα. Μελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς το σημείο αυτό διαφημίσεις και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι με τα δικά σας μηνύματα.